Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να ρίξω εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε όλο ένα βίντεο στο κανάλι το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι Minecraft. Και μπροστά μου μαζί μας στο call βρίσκεται ο κύριος Παντακούς, ο οποίος είναι owner του server και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε και αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας κύριε Παντακούς. Καλησπέρα φίλοι. Καλησπέρα, μια χαρά. Είναι εδώ πέρα και η Vuven 98, η οποία δεν ξέρουμε τι κάνει, απλά σκεύη και σηκώνεται. Anyway, λοιπόν. Το Βουβ. Ξέρω εγώ, έχει ντυθεί φουλ για μάτι και δεν καταλαβαίνει εγώ. Λοιπόν, για αρχή, να σου κάνω μία ερώτηση για το σερβερ. RAM και το καθεξής, για να ενημερωθεί ο κόσμος αν θα λαγκάρει ή όχι, ξέρω εγώ τι παίζει. Καταρχάς, το μηχάνημα χωστάρεται σε μία γραμμή 1 GBps, uptown για DDoS attack, 32 GB RAM για αρχή. 32 GB RAM, αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα στο σερβερ. 8 πυρήνες. Μια χαρά. Ευρώπη. Αυτά. Άρα κάτω από 70 ping, ναι. Μπορούμε να δούμε κιόλας ότι έχουμε 4 μπάρες, ξέρω εγώ, στο τέτοιο στο ping. 3 βασικά. 4 βασικά, ναι. Αυτό. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα για να κάνουμε την αρχή μας. Τώρα αργότερα μπορεί να το αναβαθμίσουμε. Άψογα. Αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Έχουμε εξερευνήσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του χάρτη και από ό,τι μου είπες τον έχετε φτιάξει ολόκληρο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάτω, για να ξέρετε εσείς που βλέπετε το βίντεο, δεν υπάρχουν κάτω cave systems με σφυλιές και δυσμαζεύετε. Υπάρχουν σε random σημεία spawners, δυστυχώς δεν έχω βρει κανέναν, τους έχετε κρύψει πολύ καλά. Υπάρχουν templates, το οποίο έχω βρει ένα και θα το δείξω πιο μετά σε άλλο επεισόδιο. Αυτό, λοιπόν, να μου εξηγήσεις λίγο για την οικονομία, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ καλός οικονομολόγος και δεν πρόκειται να τα εξηγήσω σωστά. Και γιατί φορώ gold armor. Ωραία, αλλάξαμε λίγο το setting εδώ πέρα, έχω βγάλει όλο το FOV ουσιαστικά, για να μην φαίνεται το... Ωραία, anyway. Ξεκινάμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα μεγάλο tour του server, απλά λιγάκι να δούμε το shop ουσιαστικά. Έχουν φτιάξει τα παιδιά ένα πολύ ωραίο σύστημα οικονομίας, το οποίο ουσιαστικά πουλάς iron, gold και διαμάντια και αναλόγως το τι πουλάς και αγοράζεις, η τιμή του αυξομειώνεται και αναλόγως το τι θες να πάρεις και να αγοράσεις, η τιμή του αλλάζει. Ας πούμε θα πουλήσεις 10 iron, η τιμή του στο economy θα κατέβει, σωστά? Καλά τα λέω? Σωστά, όταν πουλάς κατεβαίνει, όταν αγοράζεις ανεβαίνει. Ακριβώς, δηλαδή. Και μάλιστα η τιμή ανεβαίνει και καθώς κάνεις mining. Αυτό. Διότι όταν αφαιρείς το ώρα από τον κόσμο γίνεται σπάνιο, άρα η τιμή θα πρέπει να ανέβει. Mm-hmm. Έτσι, με μια εντολή slash stockhouse και no stats. Stockhouse και no stats, να το δούμε και αυτή. Θα δούμε. Έχει το VAT, το οποίο είναι ο φόρος. Για εσάς που δεν καταλαβαίνετε, ο φόρος είναι ουσιαστικά ότι θα πας να αγοράσεις, να πουλήσεις κάτι και θα πάνε τα 15% αυτών στο King's Vault, το οποίο φαίνεται κάτω-κάτω στις τιμές ουσιαστικά. Ναι. Το οποίο αυτό το κάνει claim ο βασιλιάς όποτε θέλει. Ωραία, και υπάρχει και ένας βασιλιάς. Για πες μας λίγο, πώς δουλεύει το σύστημα του βασιλιά, γιατί δεν το έχω πολύ καταλάβει. Γενικώς με τα vote, με τα riot και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς θα έχετε τη δυνατότητα να κλέξετε βασιλιά κάθε μήνα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πιο player base interactive στον server. Yes. Ο οποίος βασιλιάς θα ορίζει την οικονομία στο server, θα βάζει τη μόρια τα κακά παιδιά μέσα ή θα κάνει και δωρεές γενικά, έτσι ώστε να ανεβαίνει το κάρμα του. Ναι, όλα παίζουν με βάση το κάρμα. Και αν είναι καλός βασιλιάς, μπορείτε να το ξαναεκλέξετε. Αν αντέξει δηλαδή ένα μήνα τη βασιλεία του. Ένα μήνα. Επίσης, μπορεί αυτό να σπάσει σαν σειρά με Riot. Mm-hmm. Κάνοντας επανάσταση, διότι δεν σας αρέσει ας πούμε, αυτό που κάνει ο βασιλιάς, φτάνοντας ας πούμε το ναι, το οποίο ας πούμε το κάρμα του ανεβαίνει πώς, του βασιλιά? Άμα κάνει κακές πράξεις, τύπου να σε βάλει στο execution, όπως πίσω σου να σε σκοτώσει και τα λοιπά, να σε εκτελέσει, ή να σε βάλει στο slavery κομμάτι του κάστρου, σαν σκλάβο να κάνεις ξαναγκαστική δουλειά. Ναι. Χάνει κάρμα. Ωραία, και όταν φτάσει δηλαδή ας πούμε μείον 10 μπορούμε να ξεκινήσουμε Riot και αν πεθάνεις αυτό το Riot... Αν σε αυτό το Riot το πιάσετε εκτός safe zone, γιατί σε αυτό θα κινηθεί έξυπνα βασιλιάς, ναι, και χαζά και το σκοτώσετε, χάνει τη βασιλεία, κανονικά χάνει τη βασιλεία και το King's Vault μοιράζεται. Mm-hmm. Σε όλους τους παίχτες. Τα 4200 ας πούμε που έχει μέσα. Και το κάρμα πέφτει στο μείον 6.
Αν θα χάσει τη βασιλεία, αυτό ακόμα το συζητάμε με τα παιδιά. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα χάσει ακόμα τη βασιλεία, αλλά τη βασιλεία να τη χάνει όταν θα γίνεται siege. Λοιπόν, το πώς παίρνει όμως καλό κάρμα είναι με το charity, να κάνει δωρεά το King's Vault στους παίχτες που είναι online, ή να κάνει drop party. Και το drop party, το λιγότερο που θα μπορεί να δώσει, Ναι. θα είναι μια 64 diamonds. Όπου τα diamonds είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις, ας πούμε. Ακριβώς. Θα αναγκάζεται να τα αγοράσει όπως Ναι. και να έχει. Αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι τα λεφτά που θα παίρνει από το φόρο θα πρέπει κάποιος να τα χρησιμοποιήσει σωστά υπέρ των παιχτών. Τώρα, αυτό το event με τον drop party θα γίνεται στην αυλή του κάστρου, έτσι ώστε με το που γίνεται announcement στον κόσμο ότι θα γίνει drop party, θα γίνεται post αυτόματα στο Facebook ότι σε τόση ώρα θα γίνει drop party. Θα μπαίνει ο κόσμος μέσα, θα διασκεδάζει αυτό με αυτό που γίνεται. Ο βασιλιάς θα παίρνει το κάρμα του, θα κερδίζει ψηφοφόρους για την επόμενο μήνα κτλ. Ναι. Αλλά. Μία ερώτηση. Οι βασιλιάδες έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το VAT, το φόρο ουσιαστικά. Γιατί ας πούμε Ναι, βλέπουμε το VAT είναι. Έχουν δυνατότητα να το αλλάξουν. Ναι, είναι τώρα στα 15% ας πούμε. Το VAT μπορεί να αλλάξει από το 1% μέχρι 20%. Δεν το έχουμε πάει παραπάνω γιατί δεν νομίζουμε ότι θα ήταν πολύ υποφερτό να κάνουμε κάτι Εντάξει, τέτοιο. στο 24 να φανταστείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Δεν θα ήταν καθόλου καλό. 15 ήταν πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Ωραιότατα. Να αναφερθεί κάτι εδώ πέρα ότι όποτε κάνεις mine iron και gold, σου δίνει κατευθείαν ingots γιατί τα μετράει έτσι ο σερβερ για το mod αυτό ουσιαστικά, για Ναι, το ναι. plugin. Το fortune στα διαμάντια δεν δουλεύει, σωστά. Δεν Ας πούμε. δουλεύει, αλλά μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει. Το έχουμε ήδη στο to-do list μας. Δηλαδή, πολλά fixes και bugs τα οποία έχουν εμφανιστεί εδώ και 2 μέρες τα έχουμε διορθώσει μέσα Α, σε δηλαδή μπορεί και να κάθε το, hour. μπορεί και να το αλλάξετε ή θα το αλλάξετε. Είναι Θα κάτι το το. αλλάξουμε. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Απλά Αχα, κοιτάμε τώρα με βάση το MCMM, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε beta testing, αχα. το πώς θα έχει απήχηση στον κόσμο. Ναι. Κοίτα, το planning που έχουμε φτιάξει εμείς, βασικά η ιδέα ήταν καθαρά δικιά μου. Έβαλε μέσα ο Γιώργος ο Χατζόπουλος, Γιώργαρας. Γιώργαρας. Τις πινελιές του, το πήρε στα χέρια του Ζαρκοπαφίλης, το έκανε πραγματικότητα, το προγραμμάτισε σαν Java developer που είναι. Μετά ο Φλέβας πήρε όλο αυτό, το διάβασε και το μετέφρασε και το μετέφερε στο site που βλέπεις, το οποίο τραβάει τις τιμές της οικονομίας. Αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα έχει και κάποια, ας πούμε, αλφα επιρροή στο Classic. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι κατά τύχη, να το πούμε, ή επειδή μάλλον ξέρουμε και από Minecraft εξ αρχής, δεν επηρεάζουν πολύ τα άλλα plugin. Σχεδόν καθόλου. Δηλαδή μόνο το level που δεν μπαίνουν όταν κάνουν mining στα 3 ώρα αυτά. Αυτό, ναι, αυτό το κοίταξα κι εγώ. Πώς. Όχι, όχι, να συνέχισε, συνέχισε. Το θέμα είναι ότι αν εσύ είχε Silkat και έπαιρνε στο ore και το έκανε place, mine συνέχεια, η τιμή θα ανέβαινε, κατέβαινε συνέχεια. Α, ναι, γι' αυτό το κάνετε έτσι με τα ore. Κατάλαβα, κατάλαβα. Γι' αυτό. Μάλιστα. Α, ενδιαφέρον. Καλό πράγμα, μου άρεσε. Θα μου κάνεις και ένα μικρό tour, ας πούμε, με την πόλη, με το μικρό shop που έχετε φτιάξει κάτω στα παιδιά και τότε χρειάζεται να κάνουν για να φτιάξουν shop, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το ξέρω. Καταρχάς να πούμε πώς μπορεί να χάσει ένας βασιλιάς την βασιλεία του ενδιάμεσα του μήνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί παίχτες δεν θα θέλουν, ας πούμε, έναν βασιλιά να κάνει ό,τι να είναι. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο λογικά ή αναλόγως την ημέρα που θα βλέπουμε που θα πέφτει με βάση του ενός μηνός, Ναι. θα ορίζει ο σερβερ. Βασικά θα ορίζουμε εμείς σαν guard και developer την ημέρα που θα γίνει το siege. Θα κάνουν participate οι attackers και οι defenders. Οι οποίοι οι defenders θα είναι αυτοί που είναι υπέρ του βασιλιά και οι attackers αυτοί που θα είναι κατά του βασιλιά. Με το που ξεκινήσει αυτό το event, ο βασιλιάς θα πρέπει απλά να ζήσει τουλάχιστον για ένα μισάωρο. Άμα πεθάνει στο μισάωρο, χάνει τη βασιλεία. Αυτό. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνουν εκλογές για να μπουν, για να μπει καινούριο βασιλιάς. Ισχύει αναρχία. Ναι. Σε όλο το σερβέρ δεν υπάρχει βασιλιάς. Το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει και VAT, ας πούμε. Το VAT θα υπάρχει. Και πού θα μπαίνουν απλά σε ένα vault μέχρι να έρθει. Ναι, θα υπάρχει διότι το σκεφτήκαμε ότι θα γινόταν ένα μεγάλο abuse στην οικονομία αν τυχόν ξαφνικά από 10% γινόταν 0%. Το σκεφτήκαμε για αναρχία στο 0%, αλλά θα υπάρχει λόγω του ότι αυτός που θα το σκοτώσει
θα γίνεται πραξικοπηματίας ή rebel ή κάπως, τέλος πάντων, θα μοιράζονται τα λεφτά του King Vault σε όλους. Το σκεφτήκαμε και έτσι. Ναι. Τώρα, επειδή αυτό δεν έχει γίνει ακόμα τεστ, περιμένουμε την ημέρα που θα τελειώσουμε σχεδόν με το... ή να φτάσουμε στο... Στο πιο συγγνώμη, κόπιες λίγο. Στο 95% του server θέλουμε να φτάσουμε, έτσι ώστε να τεστάρουμε το Siege, για να δούμε πάνω κάτω τι άλλο μπορεί να μπει. Μάλιστα. Υπόψη για όλους σας που βλέπετε το βίντεο, ο server είναι σε beta, ουσιαστικά δηλαδή σε παρένθεση είναι whitelist, δεν μπορούν να μπουν όλοι. Έχει βέβαια μια IP, αλλά άμα δεν έχει μπει το όνομά σας μέσα, δεν μπορείτε να κάνετε login. Προφανώς θα ανακοινωθεί το πότε θα ανοίξει κανονικά ο server και στη σελίδα στο Facebook και σε βίντεο δικό μου. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, θα μου δείξει και ένα tour εδώ πέρα στο server. Α, καταρχάς, ναι, έχουμε και τον Mayor εδώ πέρα, ο οποίος δίνει quest. Έχουμε και μερικά NPC λοιπόν που δίνουν quest. Πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Δεξί κλικ, quest. Α, μόλις είδα στο inventory μου ότι έχω κάποια gold, κάτσε να πουλήσω. Για να αλλάξεις την τιμή έτσι, επειδή θέλεις, ας πούμε, επειδή μπορείς. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Οκ, τα πουλήσα. Ωραία. Πατώντας λοιπόν δεξί κλικ στο NPC αυτό, έχουμε δύο quest τα οποία. Yes. Το gold σε τι τιμή έχει φτάσει? 8,84, είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή, έτσι. Μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε για αυτή τη στιγμή δύο quest εδώ πέρα σε αυτόν. Προφανώς θα μπουν και άλλα. Λέει ουσιαστικά να μαζέψουμε stone ή να σκοτώσουμε 10 zombie. Πατάμε εδώ πέρα. Ας πούμε το πρώτο δεν με αφήνει να το πάρω γιατί θέλω 3 ώρες ακόμα. Το δεύτερο το πήραμε και μου λέει να σκοτώσω 10 zombie. Και όταν τα σκοτώσουμε αυτά τα zombie, προφανώς θα μου δώσει κάποια λεφτά. Με την εντολή κάθετος balance. Μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε. Έχουμε 627 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν faction στον server όπου θέλει 500, αν θυμάμαι καλά, για να κάνεις μια δικιά σου. Ναι, για να κάνεις και θέλει 500. Ωραία. Καταρχάς να μην φοβηθούν το σύστημα της οικονομίας. Δεν είναι δύσκολο να το κάνουν. Το θέμα είναι να δουλέψουν λίγο στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να μάθουν να βγάζουν λεφτά στο server και να το ευχαριστούνται. Διότι ό,τι είναι πολύ εύκολο τελειώνει και πολύ γρήγορα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, για να κάνουμε ένα μικρό tour εδώ πέρα τριγύρω. Καταρχάς έχουμε το spawn εδώ πέρα, όταν πατάμε... Αυτό εδώ το spawn, να τονίσουμε, θα είναι... Βασικά είναι προσωρινό, διότι όταν θα φτιαχτούν όλα τα tag να είναι λειτουργήσιμα στο server, το κάθε tag θα έχει το δικό του spawn. Αχα, κατάλαβα. Είναι στην ίδια πόλη, απλά σε διαφορετικό κτίριο. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, για να δούμε λιγάκι το show που έχεις κάνει λίγο πιο κάτω. Καταρχάς υπάρχει αυτό το, πώς το ονομάζεται αυτό το δρομάκι με τον bedrock? Silk Road. Το Silk Road, κλέψιμο από Pokémon, ας πούμε. Είναι καταρχάς το Pokémon, το έχει κλέψει από την ιστορία μας. Κατάλαβα. Ναι, είμαστε σεταρισμένοι πριν το κόσμο του Pokémon εμείς εδώ. Είναι στην ιστορία, μα είναι... Κατάλαβα. Βλέπουμε λοιπόν διάφορα builds, τα οποία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να χτίσει κάπου και να μπει... Δηλαδή, βασικά το safe area είναι λίγο πιο έξω από εδώ πέρα. Μπορεί οποιοδήποτε να χτίσει μακριά από τον δρόμο, αλλά να παραμείνει κοντά στον δρόμο κιόλας. Αυτό είναι ωραίο. Ακριβώς. Δηλαδή, το safe area του δρόμου. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, σε μερικούς server βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο spawn και σου λέει ότι απλά δεν μπορείς να χτίσεις κάτι. Δώσε μόνο δευτερόλεπτο λίγο, γιατί με σπαμάρουν στο Skype και είμαι αρκετά κακός και δεν έχω βάλει τον do not disturb. Οκ, έτοιμος. Λοιπόν, εδώ πέρα αριστερά, αν θυμάμαι καλά, είναι το κάστρο, άμα πάμε εδώ. Ή όχι. Άμα πάμε από εκεί, ναι, είναι το κάστρο. Ωραία, αυτό θα το αφήσουμε για άλλη φορά, μα είναι. Είναι βράδυ, μου φαίνεται. Βράδυ. Βασικά ξημερώνει, νομίζω, βγαίνει και από εκεί πέρα ο ήλιος. Πάμε, ωραία, να βγει ο ήλιος. Να πάμε και στα shaders, να βάλουμε και τα shaders. Γιατί ξέρεις, το βράδυ είναι ωραία τα shaders, αλλά το βράδυ δεν βλέπεις Χριστό πραγματικά. Ναι. Έχουμε λοιπόν το σέντερ στο Zeus V11.0. Έχει διαλέξει ο server να μας δίνει ένα καινούριο, ένα texture pack ωραίο. Ξημερώνει βασικά ή όχι, δεν ξέρω. Δεν βλέπω. Πραγματικά δεν βλέπω Χριστό. Έχεις να μου δώσει ένα δαυλό, μήπως, για να κρατάω. Το ωραίο με τα σέντες είναι ότι μπορείς να κρατάς ένα δαυλό και απλά φωτίζει, ξέρω εγώ, γύρω σου τον κρατάς. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Έτσι πρέπει να κάνει. Ναι. Σκίζει. Εντάξει, βέβαια τα σέντες δεν σου ζητάει να τα βάλεις. Προφανώς είναι δικιά σου επιλογή, αλλά σου ζητάει να βάλεις τέτοιο. Άμα θέλεις καταρχάς το βάλεις έτσι. Στο κάστρο δεν χρειάζεται να πάμε τώρα, μα είναι μπορούμε να το δείξουμε κάποια άλλη στιγμή όταν να κάνουμε το Siege, ας πούμε. Ωραία. Έτσι, σαν πρώτον event. Ωραία, θα κατευθυνθούμε από εδώ λοιπόν, θα δούμε τι έχει λίγο παρακάτω. Ωραία. Ο τρόπος δεν έχουμε τον νησί τι γίνεται με τον δρόμο είναι ότι σου δίνει speed 3, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούν πολύ φαγητό, ας πούμε. Και αυτό είναι το ότι όλος ο σερβερ είναι στημένος στο να...
σπρώχνει το παίχτη να κάνει εξερεύνηση χωρίς να είναι συνέχεια TP, teleport, TPA, ward. Παιδιά, έτσι τελειώνει το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Δεν είναι το. Ζητήσανε περισσότερο classic Minecraft. Μα αυτό ήταν το κλασικό Minecraft όταν παίζαμε στο Rainbow, θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Κόπια. Το θυμάμαι, είχαμε το θυμάμαι. 4 portal το πολύ και από εκεί πέρα ποδαράτο. Και τέλος, ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πόλεις τριγύρω στο χάρτη, αλλά δεν χρειάζεται να τις δείξουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εδώ πέρα τι έχουμε, μία φάρμα. Την είπες public έχουμε farm αυτή. Public farm, και εκεί έχουμε τον farmer ο οποίος δίνει και αυτός quests. Ακριβώς. Είναι, τον έχετε κάνει skin hero brand μεταξύ τα μάτια του. Δεν ξέρω για λόγο. Έχει The Farmer 64 weight και γιατί με σπαμάρουνε παντού. Μία φορά ήθελα να κάνω κι εγώ ένα βίντεο και με σπαμάρουνε παντού πραγματικά. Αχ, Jesus. Ωραία. Όταν λες public farm, μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα για να μαζέψουμε φαγητά και ούτω καθεξής? Δεν νομίζω, ε. Όχι, λίγο δύσκολο. Απλά είναι ανοιχτή για όλους να δουν πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια παρόμοια φάρμα και να είναι πολύ όμορφη, ας πούμε. Αλλά είχαμε πολλά ζώα εδώ πέρα τα οποία από ό,τι κατάλαβα κάποιοι φροντίσαν να τα πάρουν. Να τα πάρουν ή να τα κάνουν κομμάτια, ας πούμε. Είναι να κάνουν κομμάτια. Ναι, κατάλαβα. Και έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό σπιτάκι. Γιατί με κλείσει μέσα. Ωραία, και εδώ πέρα μπροστά μας έχουμε ένα μικρό σοπάκι το οποίο έχει χτιστεί από τους κύριους εδώ πέρα. Να το δούμε και αυτό. Υπάρχει κάποια εντολή που το κάνουμε αυτό? Πώς το κάνουμε, πώς λειτουργεί το shop αυτό? Γιατί εγώ... Το shop είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξεις. Μπορεί να το φτιάξει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε, ναι. Μπορείς απλά να καλατήσεις ένα αντικείμενο που θες να πουλήσεις στο χέρι. Να έχεις ένα chest μπροστά σου και να κάνεις slash shop και no create. Να δηλώσεις πόσα θέλεις να πουλιέται, πόσα item θες να πουλάς με ένα κλικ που θα κάνει ο παίχτης, δηλαδή ένα για παράδειγμα, πόσο θες να πουλιέται μετά, ας πούμε 50 λεπτά. Ουσιαστικά ο παίχτης μπορεί και να αγοράσει και να πουλήσει τόσο που θα φτιάξει εσύ. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Σου ζητάει κιόλας στη γραμμή αυτή που θα γράψει τον κώδικα, την εντολή τέλος πάντων, πόσα θες να αγοράζεις. Άμα βάλεις 0, πουλάς μόνο. Κατάλαβα. Αν βάλεις και 0-1, ας πούμε, θα αγοράζεις με 0-1 το συγκεκριμένο item. Μπορείς να πλησιάσεις ένα από αυτά και θα σου εμφανιστεί μπροστά σου ένα ολόγραμμα. Ναι, μπορείς να. Πλησιάσαι εδώ. Shop. Έχουμε και τις διάφορες δηλώσεις λοιπόν. Δεξί κλικ. Πλησιάσαι κι άλλο. Ναι. Ναι, έχει ας πούμε Swiftness Potion 2, 1 και 30 λέει για το effect και πάει 40 gold θέλει, ας πούμε. Okay. Και μπορώ με δεξί κλικ να το αγοράσω. Αγοράσουμε με δεξί ή με αριστερό είναι, δεν θυμάμαι. Να, το πήραμε, ορίστε το πήραμε τώρα το speed. Έτσι μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα στο Silk Road τώρα για μετά. Ωραία. Προφανώς η εντολή home έχει, σου παίρνει και σε κάποια λεφτά 0,50 αν θυμάμαι καλά. Σε ξεκινάει με 32. Έχει πέσει η τιμή στο νομίζω 12. Αλλάζει αυτό κάπως ή είναι. Όχι, αυτό αλλάζει με βάση το τι θέλει ο παίχτης. Okay, εντάξει. Άρα είναι και αυτό θέμα προς συζήτηση μέχρι να βγει σε αλφα ουσιαστικά ο σερβερ. Ναι, σε release εντελώς και απλά τι γίνεται. Άμα κάποιος παίχτης μπαίνει μέσα, μαζεύει λεφτά και τα κρατάει. Δεν, κάνει... ναι, δεν αλλάζει, να... δεν γίνεται η οικονομία. Είναι ένας κύκλος, ναι. Προφανώς. Μάλιστα. Προς τα εδώ υπάρχουν και άλλες πόλεις, προς τα εκεί ξέρω εγώ. Το δικό μου το σπίτι είναι κάπου προς τα εκεί Θεούς, ξέρω εγώ. Λίγο μακριά. Ωραία. Αυτό πιστεύω αρκούσε για ένα μικρό introduction για το server. Ένα ευχαριστώ κύριε Παντάκος για τη δουλειά που έχετε ρίξει στο server εσύ και οι developers προφανώς. Εμείς ευχαριστούμε. Θα περιμένετε λοιπόν όλοι οι viewers διάφορα βίντεο στο κανάλι από αυτόν τον server. Θα κάνουμε μια σειρούλα survival. Θα δείχνουμε και σε beta προφανώς όλα τα μεγάλα και μικρά events που θα γίνονται για να μαθαίνετε και εσείς που θέλετε να μπείτε στο server. Προφανώς το server από το θέλετε να μπείτε μπαίνετε όταν γίνει αλφα. Απλά είναι premium, δεν είναι cracked. Και μερικοί, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μερικοί. What? Run. Woohoo! Μιλάω γιατί βασικά. Είναι πρωί. Οι αράχνες το πρωί δεν είναι aggressive. Ξέρω πολλά για το Minecraft. Παίζω από τότε που ήταν σε beta. Το είχα πάρει και 10 ευρώ τότε, να φανταστείς. Το είχα προλάβει 5. Ναι. 5? What the fuck. Πραγματικά. Ωραίος, εντάξει. Όπως είπαμε, ο server θα είναι premium. Δεν θα είναι cracked. Και μην κάνετε παράπονα γι' αυτό. Η καλύτερη server είναι premium γιατί είναι αυτή που έχει μπει περισσότερη δουλειά. Και είναι η πιο updated. Είναι σε 1,8,0. Αυτά πρέπει να ξέρετε για την ώρα τουλάχιστον. Διάφορες αλλαγές και ούτω καθεξής θα αποστάρονται και στη σελίδα στο Facebook, την οποία θα βάλω ένα link κάτω στο description. Και ούτω καθεξής προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προβολή. Κύριε Παντάκος, ευχαριστώ ξανά που μας κάνατε join.
Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Αναμένω να δω κιόλας. Βασικά θα περιμένω να δω και το survival. Θέλω να δω πώς παίζεις. Εντάξει, για αρχή πρώτο βίντεο το survival θα είναι να χτίσω το σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα τετράγωνο κουβούκλιο από κόμπλιστον, όπως το κάθε σπίτι καθενός, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν. Θα το φροντίσω αυτό. Το TNT δεν δουλεύει, προφανώς. Ναι, κάτι που ξέχασα να αναφέρω, γιατί μερικοί όντως κουμπλάνουν σε αυτό. Τα TNT δεν μπορείς να τα φτιάξεις, νομίζω, ή μπορείς. Και απλά δεν τα φτιάξεις μπορείς, απλά δεν θα κάνουν block damage. Δεν θα κάνουν block damage όπως και τα creeper. Και δεν μπορείς να βάλεις hopper, το οποίο το έχουν κάνει γιατί δημιουργεί πολύ lag το hopper και είναι λογικό. Λοιπόν, γενικά, οτιδήποτε κάνει κακό στο server το έχουμε απενεργοποιήσει. Φροντίζουμε βασικά να μην υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε lag και πάνε όλα smooth. Όλα ακριβώς μου. Έτσι λοιπόν. Παιδιά, ευχαριστώ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye! Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.